έναν κάτοικο της περιοχής που έζησε περίπου 7 με 10 εκατομμύρια χρόνια πριν στην περιοχή της Νεοκεσάριας, γνώρισαν οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Σύλλογος Νεοκεσάριας Κατερίνης Κοντζάναστας διοργάνωσε το μεσημέρι ενημέρωση με θέμα τα παλαιοντολογικά ευρήματα της Νεοκεσάριας. Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο επίκουρος καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κωστόπουλος και αναπληρώτρια καθηγήτρια παλαιοντολογίας Ευαγγελία Τσουκαλά. Πρόκειται για σπάνια ευρήματα, των οποίων η σημασία θα καθοριστεί όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ωστόσο, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την περιοχή εκατομμύρια χρόνια πριν. Οι μαστόδοντες είναι προβοσκιδωτά, πρόγονοι των ελεφάντων που ζούσαν στην περιοχή εδώ πέρα και μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το παλαιοπεριβάλλον. Ότι εδώ πέρα υπήρχε δηλαδή μια έκταση αχανής η οποία είχε φυτά, δέντρα, πλούσια βλάστηση, γιατί αυτά τα ζώα για να τραφούν θέλουν πάνω από 300 κιλά φυτικής τροφής και πάνω από 200 λίτρα νερού ημερεσίως για να επιβιώσουν. Έτσι λοιπόν έχουμε πληροφορίες και για το παρελθόν, το απότερο παρελθόν της προϊστορίας στην Νεοκεσάρια. Είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς πόσο σημαντικά είναι, γιατί είμαστε ακόμα πολύ στην αρχή. Έτσι. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις ότι μπορεί να έχουμε κάτι σημαντικό. Αυτό πρέπει να αναμείνουμε, γιατί η παλαιοντολογία είναι ανακαλυπτική επιστήμη. Πρέπει να περιμένουμε δηλαδή, σύν το χρόνο, να προχωρήσουν οι ανασκαφές και να δούμε τι πραγματικά έχουμε μπροστά μας. Τι ενδείξεις έχουμε τώρα? Οι ενδείξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι για έναν σκελετό, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ολόκληρο ή είναι τμήμα αυτού του σκελετού, από ένα μεγάλο προβοσκιδωτό ζώο που έζησε πριν σε ένα χρονικό εύρος ανάμεσα στα 10 και στα 5 εκατομμύρια χρόνια. Ακόμα δεν έχουμε όμως ακριβή στοιχεία για τη χρονολόγησή του. Ξεκινήσανε από τα 2-2,5 εκατομμύρια χρόνια με τη μορφή του μαμούθ του Νότου, μαμούθους Μεριντιονάλης όπως λέγεται, και είναι μορφή θερμών κλιμάτων που βρέθηκε και στην Ελλάδα. Μετά πέρασε στο μαμούθ της Στέπας, στο ενδιάμεσο δηλαδή, γύρω στα 1 εκατομμύριο χρόνια, και κατέληξε στο πιο νέο, το τρικωτό μαμούθ, το οποίο επειδή είχε τρίχωμα, φαίνεται ότι έζησε στην περίοδο των παγετώνων στη Βόρεια Ευρώπη τα τελευταία 100.000 χρόνια και εξαφανίστηκε πριν 8.000 χρόνια. Στην Ελλάδα δεν βρέθηκε αυτό το τρικωτό μαμούθ, που σημαίνει ότι οι παγετώνες που είχαν με τεράστια επίδραση στην υπόλοιπη Ευρώπη με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν αυτά τα ζώα των θερμών κλιμάτων, στην Ελλάδα επικράτησε σε πιο ήπιο κλίμα, ήπιες συνθήκες, ούτως ώστε αυτά τα ζώα να ζήσουν με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε ένα καταφύγιο στην περιοχή αυτή. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, φαίνεται ότι υπάρχουν διάσπαρτα απολιθώματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή που μένει να ανακαλυφθούν. Από την ευρύτερη περιοχή εδώ της Κατερίνης έχουμε από διάφορες θέσεις απολιθώματα, τα οποία όμως είναι σποραδικά. Δεν έχουμε ακόμα μια συνολική εικόνα του τι ακριβώς σημαίνει. Πρέπει να περιμένουμε δυστυχώς να δούμε τι θα μας δώσει η περιοχή από άποψη ευρημάτων, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ό,τι και να πω τώρα δηλαδή θα είναι τελείως πρόδρομο. Αυτό που τονίστηκε στην εκδήλωση είναι ότι η περιοχή έχει μόνο να κερδίσει από την υπόθεση του μαστόδοντα. Όταν ήρθαμε εδώ πέρα, μας δείξανε τη θέση όπου βρέθηκαν τα ευρήματα, ένα τμήμα χαβλιόδοντα, όπως θα το δείτε και μέσα στην παρουσίαση. Και ακολουθώντας αυτή την πληροφορία, φέραμε στο φως σχεδόν έναν ημιτελή σκελετό, το οποίο το σηκώσαμε με τα καλούπια για την ασφαλή μεταφορά και φυλάσσονται εδώ στο χωριό για την επόμενη φάση, κατά την οποία θα το καθαρίσουμε και θα το μελετήσουμε για να το αναδείξουμε. Έτσι λοιπόν περιμένουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό που θέλω να σας πω ως μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη. Έτσι από όλη την κοινωνία, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να δημιουργούνται προβλήματα, γιατί πρέπει για έναν κοινό σκοπό όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σαν θεσμός και η τοπική κοινωνία να υποστηρίξει την έρευνα αυτή. Παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο άνθρωπος που ανακάλυψε τα οστά και ο οποίος ήταν τόσο συγκινημένος που δεν κατάφερε να διαβάσει τις λίγες σκέψεις που είχε γράψει. Για να χτίσεις ένα σπίτι χρειάζεται άμμο, τούβλα και ένα σιδερά. Καθότι για να γραφτεί μια ιστορία ενός τόπου, χρόνο χρειάζεται, γνώση και δείγματα. Δοξάζω τον Θεό που επέστρεψα από αυτή τη ζωή για να είμαι εγώ αυτός ο δείκτης αυτών των πραγμάτων, εννοεί των ευρημάτων. Μεταξύ εμού και του γιού μου Σοκράτη Ξενίδη του Νικολάου και για τις δημόσιες σχέσεις των ανιψιών μου Σάββα Τσεντίδη του Μιχαήλ. Η απολιθωματοφόρα θέση της Νεοκεσάριας βρίσκεται κοντά στο χωριό σε υψόμετρο 140 μέτρων. Η ανασκαφή καλύπτει έκταση περίπου 8 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία τα ευρήματα εντοπίζονται σε παρόμοιο βάθος με μικρές κλίσεις.